18η Φεβρουαρίου. Και στη συνέχεια, βέβαια, Ζήνα μπαίνει στην διαδικασία. Καταρχήν, να πούμε ότι αποκαλεί επιτέλους τον Παντελή με το όνομά του και όχι αυτόν ή εκείνον, όπως είχαμε δει στις προηγούμενες αναρτήσεις. Και στη συνέχεια μπαίνει στη διαδικασία να απαντήσει σε αυτόν τον νέο συνεργάτη. Ότι εκείνη έχει μοιραστεί στιγμές μαζί του, ενώ ο κύριος Αργύρης Διαβολίκης, ο άνθρωπος που έγραψε μια ανάρτηση όταν εκείνη αποκάλεσε κάποιο ζώα, δεν έχει ζήσει στιγμές, αλλά ήταν ένα παιδί που πήγαινε στα καμαρίνια για να φωτογραφηθεί μαζί του. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν έχει επιλέξει η οικογένεια. Εγώ θα το λέω αυτό. Βεβαίως. Τόσο να κάνει τα πιπί, γιατί εμείς αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε φιλοξενήσει θα εδώ. Θα εξηγήσουμε ποιος είναι ο Αργύρης Διαβολίκης. Ναι, για πες τα λοιπόν. Να τα πω πριν ή θες να δούμε πρώτα την ανάρτηση του Αργύρη? Όχι, γιατί έχει σημασία να ξέρω ποιος είναι ο κύριος Διαβολίκης. Ο Αργύρης Διαβολίκης, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα τελευταία, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιμελήθηκε μαζί με τον σκηνοθέτη το καινούριο βίντεο κλιπ του Παντελή Παντελίδη, το άλλη μια ευκαιρία που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ο Αργύρης Διαβολίκης είναι ο άνθρωπος που επιμελήθηκε το στήσιμο αυτού του καφέ που υπάρχει στην πλατεία της Νέας Ιωνίας, δίπλα από το πρακτορείο Προκό, βέβαια, του αδερφού του Παντελή. Το μουσείο, ας πούμε, του Παντελή Παντελή. Ακριβώς, που μέσα εκεί μας είχε εξηγήσει για ποιο λόγο είχε γίνει αυτό το καφέ. Είναι ο άνθρωπος που είχε επιμεληθεί όλα τα καμαρίνια του Παντελή Παντελίδη σε όποιο κέντρο και αν είχε τραγουδήσει ο Παντελής. Είτε αυτό είτε λεγόταν φαντασία. Είτε λεγόταν θέατρο, είχε φρόντιζε τα σκηνικά για τις εμφανίσεις του Παντελή Παντελίδη. Έχει επιμεληθεί άλλο ένα βίντεο κλιπ ενώ ζούσε ο Παντελής Παντελίδης. Άρα τον είναι είχε επιλέξει και ο Παντελής Παντελίδης. Που ήταν δίπλα στον Παντελή και στη συνέντευξη μας είχε παραχωρήσει αποκλειστικά τότε. Μας είχε πει για ποιο λόγο έκανε το χώρο αυτόν κατ' επιλογή και τι του είχε ζητήσει ο Παντελής πριν φύγει από τη ζωή. Ωραία. Να δούμε, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπήκε στη διαδικασία να κάνει μια ανάρτηση. Λοιπόν. Όταν λοιπόν η Μίνα αποκαλούσε ζώα και όλα αυτά και είχε γράψει την πρώτη ανάρτηση, ο Αργύρης Διαβολίκης είχε γράψει και εκεί στο Facebook της απάντησε. Ακριβώς. Και στη νέα ανάρτηση ξαναπάντησε. Να δούμε τι απάντησε πρώτα στην παλιά και μετά στην καινούρια. Βεβαίως. Πρώτα στην παλιά λοιπόν. Τα κατάφερες λοιπόν. Ήθελα να μην ασχοληθώ μαζί σου, ελπίζοντας να ασχοληθούν οι περισσότεροι αρμόδιοι και υπεύθυνοι από εμένα. Αυτό βέβαια ακόμα το ελπίζω. Τελικά τα κατάφερες. Δεν θα βρίσω βέβαια, δεν θα παίξω το παιχνίδι σου και δεν θα κατέβω εκεί κάτω που επέλεξες να ζεις. Επίσης δεν θα εκπροσωπήσω κανέναν. Ό,τι γράψω είναι άποψή μου και μόνο. Εδώ και μέρες ξεκινάς ένα δημόσιο διάλογο με αγράμματους, άφραγκους και ζώα όπως εσύ τα έχεις γράψει. Πρόβλημά σου. Κάνεις αναφορές σε εκείνη την μαύρη για εμάς τουλάχιστον στιγμή, σαν να ήταν καθημερινότητα για εσένα, ή σαν να έχουν περάσει χρόνια, σαν να μην θυμάσαι καν τις δικές σου πληγές. Σωματικά. Και πάλι πρόβλημά σου. Και αυτό δεν με αφορά. Αλλά σήμερα κάνεις αναφορά για έναν άνθρωπο που δεν είναι κοντά μας πλέον. Με τον χειρότερο και χειδαιότερο τρόπο που θα μπορούσε να μιλήσει ακόμα και ένα ταλαντούχο στην πορνή ανθρωποειδές. Στη στροφή του θανάτου, σκάρτο υποπόδιο ανθρωπάκι, έχασε την ζωή του Παντελής Παντελίδης. Και όχι αυτός. Μια στροφή η οποία θέλεις να σου εξασφαλίσει το μέλλον σου. Ένα μέλλον που χάθηκε για πολλούς άλλους. Έγινε ανύπαρκτο και στεγνό. Δεν σε λυπάμαι. Θέλω όμως να σου ζητήσω μια χάρη. Να μου πεις πόσο κοστίζει η αλήθεια. Να βρω αν μπορέσω τα χρήματα να στα φέρω. Να ηρεμήσεις. Να εξασφαλιστεί το μέλλον σου και απλά να τον ξεχάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Να τον ξεχάσεις. Κρίμα όχι για εσένα, αλλά για αυτούς που δεν σε λυπούνται να σε μαζέψουν. Ιστερόγραφο. Ξεκινάμε ότι οι γραμματιζούμενοι γράφουν με ελληνικά. Ιστερόγραφο 2. Οι λεφτάδες θέλουν, ξέρεις εσύ. Ιστερόγραφο 3. Αν σε ήθελε κάποιος και δεν τον ήθελες εσύ, πάλι υπήρχε τρόπος. Απλά να του πεις ένα νούμερο. Ιστερόγραφο 4. Τα ζώα τα περιθάλτης στο κλουβί του Facebook σου. Μην τα υποτιμάς. Κρίμα. Πάλι. Ήταν λοιπόν σκληρή γλώσσα. Σκληρή γλώσσα. Η απάντησή του είναι σε σκληρή γλώσσα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ανταγωνίζεται τη γλώσσα της Μίνας. Γιατί καμιά φορά η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Μπορεί ο λόγος της Μίνας να είναι πιο λαϊκός, ο λόγος ο δικός του όμως είναι αυστηρός, είναι πολύ σκληρός και την υποτιμά όσο τον υποτιμά, οφείλω να το πω. Δηλαδή είναι στο ίδιο είναι μέγεθος. Είναι μια διαμάχη που έχει ξεκινήσει η Ζήνα, γιατί κάτω από αυτές τις αναρτήσεις πάρα πολλοί γράφουν τα δικά του σχόλια. Και τα πράγματα θα μου επιτρέψει να πω ότι έχουν ξεφύγει μέχρι εκεί που δεν παίρνει από όλες τις πλευρές. Πάντως το λέω ότι είναι σκληρή η γλώσσα, οφείλουμε να το πούμε, γιατί για κάποιον που το ακούει αυτό, ιστερόγραφο 1, ιστερόγραφο 2, ιστερόγραφο 3, ιστερόγραφο 4. Είναι. Απλώς, όταν κάποιος δημόσια μπαίνει και γράφει κάτι, πρέπει να είναι και προετοιμασμένος από οποιονδήποτε άλλο να του απαντήσει
με τη δική του γλώσσα που και εκείνος επιλέγει να απαντήσει. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια διαμάχη που έχει φτάσει στα άκρα από όλες τις πλευρές. Και αυτό που θέλω να... Δεν ξέρω αν, τέλος πάντων, είναι μια άλλη κουβέντα. Απλώς, εγώ θέλω να πω ότι σήμερα είναι 18 του μήνα και αυτή η μάνα είναι ο 11ος μήνας που σαν σήμερα έφυγε το παιδί της. Τώρα θα μου τα πεις όλα αυτά, γιατί έχουμε και μια αντίδραση της μάνας, έχουμε κάποια πράγματα που πρέπει να τα πούμε. Θέλω να δούμε τη νέα ανάρτηση που του Αργύρη Διαβολίκη μετά τη δήλωση τη χθεσινή, την ανάρτηση της κυρίας Μίνας από την Κηφισιά. 11 μήνες ασάφειες, 11 μήνες ψέματα, 11 μήνες λύπης. Μην δώσεις άλλη ευκαιρία, μπρο. Μάλιστα. Γι' αυτό έρχεσαι στους 11 μήνες. Ναι, γι' αυτό ανέφερα. Σαν σήμερα, 11 μήνες πριν, έφυγε ο Παντελής Παντελής. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τέτοια μέρα για την μητέρα του Παντελή είναι πολύ ιδιαίτερη. 18η κάθε μήνα. Γιατί μετράει μήνα-μήνα. Πώς αντέδρασε στη νέα ανάρτηση της μήνας η οικογένεια? Δηλαδή, νιώθω ότι θα είναι χαλαρή πια, αφού δεν τους είπε ζωά. Έτσι πιστεύεις, ότι δεν είναι χαλαρή? Αφού το διευκρινίζει. Δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν η Μίνα. Εγώ θα δεχθώ αυτό που έγραψε στην ανάρτησή της, όπως και όλοι μας υποθέτω, ότι δεν αναφερόταν στην οικογένεια του Παντελή. Καλό θα ήταν να διευκρινίσει ακόμη περισσότερο ποιους αποκαλεί ζώα. Δηλαδή, τι εννοώ, τους συναδέλφους δημοσιογράφους αποκαλεί ζώα? Τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνο το πρωινό, τις αρμόδιες αρχές? Αυτούς που μπαίνουν και γράφουν τα διάφορα σχόλια στο Facebook και δηλώνουν φίλοι ή φανατικοί οπαδοί του Παντελή Παντελίδη, γιατί για εκείνους είναι ένας ήρωας? Ποιους αποκαλεί ζώα, ποιους αποκαλεί αγράμματους, ποιους αποκαλεί αναγκέφαλους, ποιους χαρακτηρίζει με αυτή τη φράση τα ζώα, σε ποιους πιθανότατα αναφέρεται όταν λέει θα με πληρώσετε μέχρι τελευταία στιγμή για τη γρατζουνιά? Εγώ αυτό που θέλω να πω από την πλευρά της οικογένειας Ζήνα, τουλάχιστον όλο το διάστημα αυτό που έχω συνομιλήσει μαζί τους, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί το τελευταίο που τους απασχολεί είναι αν τελικά θα δοθούν χρήματα στα δύο κορίτσια. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν έχουν μπει στη διαδικασία ούτε η μητέρα του Παντελή ποτέ, ούτε και η οικογένειά του. Το τελευταίο πράγμα που τους απασχολεί είναι αν θα αποζημιώσουν και αν θα δώσουν χρήματα. Γιατί η μάνα αυτή λέει, ας έρθουν να τα πάρουν όλα. Ό,τι έχω και δεν έχω, ό,τι έχω φτιάξει στη ζωή μου, εγώ και ο άντρας μου. Ας τα πάρουν όλα. Ας μου πούν την αλήθεια για το παιδί μου. Έχω δικαίωμα να μάθω την αλήθεια. Θέλω να αλήθεια ξέρω. Όμως πολλές φορές δεν συνάδει και με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αποζημιώνεται κανείς ή δεν αποζημιώνεται. Άρα... Δεν υπήρξε γι' αυτό απόφαση, δεν βγήκε η αστυνομία. Υπάρχει το πόρισμα της τροχιάς, αλλά όχι δικαστική απόφαση. Ελληνικού που λέει ότι ο οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Θα έρθω σε αυτό. Ξέρεις τι, εγώ στέκομαι σε μια φράση που μου έχει πει η κυρία Αθηνά. Θα ήθελα οι άνθρωποι αυτοί που ήταν δίπλα στο παιδί μου όταν ξεψυχούσε να ήταν εδώ και να μου μιλάγανε. Ναι. Ας ήταν εδώ να μου πούν, γιατί εκείνη τη στιγμή στην ανάσα τη δικιά τους δίπλα έφυγε η ανάσα η τελευταία του παιδιού μου. Ρούλα μου, έχει δίκιο και η μητέρα, αλλά καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι που περθούμε το παιδί μας και με όλο αυτόν τον τόρο κλείνουμε και τις πόρτες σε ανθρώπους που ενδεχομένως να ήθελαν να έρθουν στο σπίτι μας. Και αυτό είναι για μένα ένα ερωτηματικό. Γιατί αυτή η μάνα αυτό το διάστημα ακούει πάρα πολλά και έχει κλείσει την πόρτα σε κάποια πρόσωπα. Δίκιο ή άδικο, έχω εκείνη ξέρει σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι η πόρτα της οικογένειας είναι ανοιχτή. Οποιοδήποτε μπορεί η πόρτα να... θα είναι ανοιχτή. Για όλο τον κόσμο. Υποθέτω πως ναι. Θα είναι κλειστό, θα είναι ανοιχτό. Είναι ένα θέμα δηλαδή που καμιά φορά σου λέω και είναι επιλογή της οικογένειας. Τι θέλει να κάνει και μόνο. Ποιοι θα έχουν το θάρρος, θέλεις, το θράσος, τη συνείδηση να περάσουν το κατόφλι, είτε αυτό είναι του σπιτιού του Παντελή Παντελίδη, είτε είναι του πρακτορείου που η μάνα όλη την ημέρα βρίσκεται εκεί μαζί με το σύζυγό της, είτε είναι το καφέ που έχει ο φίλος, είτε είναι στην εκκλησία που θα γίνει το μνημόσυνο. Δεν ξέρω αν κάποιοι άνθρωποι θα είχαν. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω, Ρούλα, και θέλω να δούμε γρήγορα την αποκάλυψη. Γιατί πολλοί έχουν ξεχάσει τον Παντελή. Πολλοί έχουν ξεχάσει τον Παντελή. Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Και καμιά φορά δικαιολογημένα η μάνα κλείνει την πόρτα, δικαιολογημένα κλείνεται στον εαυτό της. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στις κλειστές πόρτες, οφείλουμε να πούμε μήπως σκεφτεί η μάνα όταν κάποιος φίλος πάει να χτυπήσει την πόρτα και έχει ακούσει διάφορα για αυτό το φίλο, κλείνει την πόρτα. Και δεν έχουν κάτσει απέναντι σε ένα τραπέζι να τα πούνε. Ή μήπως αυτός ο φίλος δεν έχει κάτσει στο ίδιο τραπέζι γιατί κάτι φοβάται με τη μάνα. Αρκεί όλες οι πλευρές να ξέρουν την έννοια της λέξης φιλία και φίλος.
Αρκεί όλες οι πλευρές να ξέρουν αυτή την έννοια και αρκεί όλες οι πλευρές να ξέρουν και από διάλογο. Εντάξει, για να τα λέμε, γιατί σαν ένα τραπέζι, με ένα διάλογο λύνονται πολλές αμφιβολίες που έχουμε για πολλά ζητήματα. Θέλω να προλάβουμε μόνο, γιατί την αποκάλυψη την έκανε το δελτίο μας και ο Νίκος Τζιλιπουνιδάκης, στο μάρτυρα που άλλα είχε πει σε εμάς και άλλο στην κατάθεσή του στην Τροχέα. Να τον ακούσουμε. Μετά το βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο διερχόμενος ταξιτζής και δείχνει τους διασώστες της πυροσβεστικής να απεγκλωβίζουν τρία άτομα, σήμερα ένας αυτόπτης μάρτυρας περιπλέκει την κατάσταση. Ο Γιώργος Ζωγόπουλος διατηρεί κατάστημα ακριβώς απέναντι από το σημείο που σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης. Λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα, είχε μιλήσει στην κάμερα για όλα όσα είδε εκείνο το μηνό πρωί. Τα παιδιά αυτά και τα τρία ήταν στον ουρανό του αυτοκινήτου. Δεν ήταν σε θέση, σε κάθισμα. Ήταν μπλεγμένοι άνθρωποι. Πονούσε η κοπέλα, η μικρή, πονούσε. Το χεράκι της, η κυλίτσα της. Η οικογένεια του τραγουδιστή στα στοιχεία που κατέθεσαν στον εισαγγελέα ζήτησαν να συμπεριληφθεί και η τότε μαρτυρία του Γιώργου Ζωγόπουλου, ο οποίος είχε δηλώσει πως είδε τη Φρόσο Κυριάκου να βγαίνει από την αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου. Βγήκε από την πλευρά την αριστερή που για μένα είναι το τιμόνι από εδώ. Από εκεί βγήκε. Τώρα ήταν όμως μπρος ή πίσω, δεν μπορώ να το δω εγώ. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του στην Τροχέα, ο επιχειρηματίας αναφέρει άλλα. Πήγα κοντά στο αυτοκίνητο και είδα μέσα στο όχημα δύο άτομα, στο εμπρόστιο μέρος του αυτοκίνητου, έναν άνδρα και μια γυναίκα. Δεν πρόσεξα τις ακριβείς θέσεις των ατόμων στο αυτοκίνητο. Από το πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου, άλλα άτομα έβγαζαν μια γυναίκα και την άφησαν στο χορτάρι. Εγώ μετά από αυτό έφυγα και πήγα στο κατάστημά μου. Μόλις έφευγα από το σημείο, ερχόντουσαν περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Η έκθεση της Τροχέας πάντως ανέφερε κατηγορηματικά πως ο οδηγός του μοιραίου οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Ρούλα μου, θα πάω γρήγορα σε διαφημίσεις, αλλά επειδή γράφει και για τη στροφή, η Μίνα είναι μια ανάρτηση, να την πούμε εντάχει μέσα σε τρία. Έγραφε στην ανάρτηση: εσύ λοιπόν, βλάκα τρελέ, σταμάτα να ασχολείσαι με το θέμα και επειδή βλέπω να σε ακολουθούν πολύ αγράμματοι, κοίτα μη βρουν τον πελά τους και εσύ βρεθεί σε καμιά στροφή δρόμου σαν και αυτόν. Αυτή η ανάρτηση υπήρξε στη σελίδα της Μίνας. Βέβαια, Μίνα όμως, εδώ πεντακάθαρα αυτό, έτσι. Η Μίνα όμως, με την καινούργια της ανάρτηση, λέει ότι αυτή πρόκειται για ένα πλαστό σχόλιο. Υποθέτω ότι θα κινηθεί έτσι όπως πρέπει να κινηθεί η Μίνα, προκειμένου να ανακαλύψει εάν όντως είναι πλαστό. Βέβαια, δεν για είναι, να μπει κάποιο στο προφίλ σου πρέπει να έχει τους κωδικούς. Εκείνη ξέρει ποιοι άνθρωποι έχουν τους κωδικούς της. Λοιπόν, πάντως αυτή η ανάρτηση υπάρχει, να την έχουμε κι εμείς εδώ. Γράφει. Μίνα, Τζέμινι, Αρναούτη. Έτσι είναι στο Facebook. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να σας πούμε για μια διαμάχη, για μια άλλη δικαστική εξέλιξη που έχουμε. Μετά τις διαφημίσεις, Γιώτα μου, ήρθες κατευθείαν από το δικαστήριο. Βικτόρ Κωτό. Πρωτοδικείο. Λείπει ο Σιγούρος που τα ξέρει από ακριβώς. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.